Είναι το Ping Pong Challenge αυτής της εβδομάδας με τους επιμελητές της έκθεσης GRA της Ελλάδας στη δεκαετία του 80, Παναγή Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Βαμβακά. Θα θέλατε να είστε μπροστά στο νεύμα του Ανδρέα στη Μιμή ή στη δίκη του Κοσκοτά? Νεύμα. Κοσκοτάς. Αν κόβατε μια τούρτα στα Εγγένεια, εκεί που ήρθε και ο Μέγιορ, έβγαλε τον λόγο του κτλ. Θα θέλατε να είχε πάνω το πρόσωπο του Νίκου Γκάλη ή του Ανδρέα Παπανδρέου? Γκάλη. Ποιο ήταν καλύτερο, αν ήσασταν κάποιο επάγγελμα εκείνη την εποχή, θα προτιμούσατε να ήσασταν αγρότης ή δημόσιος υπάλληλος? Δημόσιος υπάλληλος. Ποιο ένοχη απόλαυση της δεκαετίας, Κοντολάζος ή Ιταλοντίσκο? Ιταλοντίσκο, Κοντολάζος. Θα κάνετε παρέα με τον Μάκη Γιομπαζολιά ή με τον Σπύρο Καρατζαφέρη? Το Χατζάρα, με το Χατζάρα. Χατζάρα δεν λάβατε, Γιομπαζολιά. Καρατζαφέρη, Σπύρο. Να εξαφανίσουμε με ένα μαγικό τρόπο από τη δεκαετία τις βάτες ή τα φιλετάκια σως μαδέρα? Φιλετάκια. Φιλετάκια και εγώ. Ποιο έκανε χειρότερο κακό, το κλικ ή το τετάρτο? Το κλικ, όχι. Όχι το κλικ. Δεν υποκύπτει στον εκβιασμό, κανένα δεν έβλαψε. Ποια ήταν η πιο περίεργη σε αναστροφή? Το ότι ο Μάνος Χατζητάκης έβγαζε περιοδικό στις εκδόσεις του Γιώργου Κοσκοτά ή του Γιώργος Νταλάρας τραγούδισε Λάτινο? Το δεύτερο. Το δεύτερο. Το Λάτινο. Καταφανώ. Αυτοκίνηση ή Διογέννης? Αυτοκίνηση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην έκθεση.